Θα ξεκινήσω με το ότι είναι θετικό το ότι έστω και μετά από 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει έστω και μια χλιαρή αντίδραση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Το λέω αυτό επειδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να θεωρεί ότι με το να αλλάξει ο χρόνος αίτησης των αιτήσεων του πολιτικού ασύλου θα βελτιωθεί το πρόβλημα, απλώς θα αποτρέψουμε στο μέλλον την περαιτέρω διόγκωσή του. Αυτό που πρέπει να γίνει, κατά τη δική μας άποψη, είναι ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση, δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο, για να μπορεί αυτό το κράτος να προχωρήσει σε άμεση απέλαση όσων είναι λαθρεία στη χώρα. Να πω ότι επιτέλους υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα, υπάρχει και άλλη δηλαδή ευρωπαϊκή πρακτική που δικαιολογεί αυτό που μόλις έχω πει. Δεν θα μπορούσα όμως να παραλείψω να αναφερθώ στην υποκρισία αυτού του σώματος και θα είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένος. Τα τελευταία 4 χρόνια, που τουλάχιστον όσοι βρίσκονται στην αίθουσα είχαν την ευκαιρία πολλές φορές να μας ακούσουν να καταγγέλνουμε διάφορα, έχουμε αναφερθεί ξεκάθαρα σε πολλές περιοχές όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με την εγκληματικότητα είτε με την επιθετικότητα αυτών των ανθρώπων που σήμερα κάποιοι έχουν αντιληφθεί επιτέλους ότι είναι πρόβλημα. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα με λαθρομετανάστες και όχι οτιδήποτε άλλο και αυτόν το κράτος έχει παραλείψει τα τελευταία 7 χρόνια να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Δεν θα μπορούσα επίσης να παραλείψω να αναφερθώ σε υποτιθέμενες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως είναι η ΓΙΣΑ που εξακολουθούν να είναι προκλητικά, να τάσσονται προκλητικά υπέρ αυτών των ανθρώπων και μάλιστα να έχουν πολιτικές πλάτες. Δεν θα μπορούσα επίσης να ξεχάσω με κανέναν τρόπο τις διαχρονικές αναφορές που έχουμε ακούσει και σε αυτόν τον σώμα αλλά και έξω από αυτόν τον σώμα, γιατί για περίπου 10 χρόνια έχουμε προειδοποιήσει για αυτόν που σήμερα κάποιοι αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν. Δεν μπορώ επίσης να παραλείψω να αναφερθώ στη διαπίστωση των δίθε φιλελεύθερων πολιτικών δυνάμεων που μας αποκαλούσαν ρατσιστές είτε ακραίους επειδή πράξαμε το καθήκον μας. Και ποιο ήταν το καθήκον μας? Να δηλώσουμε σε αυτόν το κοινοβουλευτικό σώμα, όπως και στην κυβέρνηση, ότι η χώρα μας είναι τόσο μικρή που σύντομα τα προβλήματα θα είναι τραγικά. Έχουμε λοιπόν φτάσει σε αυτόν το τραγικό σημείο και δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα ούτε με ευχολόγια ούτε με περιστασιακές λύσεις όπως είναι αυτή που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν η μοναδική και ξεκάθαρη λύση για να επιλυθεί το πρόβλημα είναι η άμεση απέλαση όλων των λαθρέων μεταναστών από τη χώρα μας.